Λιγότερο από 24 ώρες απομένουν για το μεγάλο παιχνίδι της ένατης αγωνιστικής της Football League ανάμεσα σε Νίκη Βόλου και ΑΕΛ. Οι δύο ομάδες συναντιούνται για πρώτη φορά μετά τις αναμετρήσεις για το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής περίοδου 2004-2005. Η κινητοποίηση στις τάξεις των Γιαννολεύκων είναι μεγάλη, όπως και η θέληση για νίκη στο παιχνίδι που θα ξεκινήσει στις 18:30 αύριο το απόγευμα. Αγωνιστικά προβλήματα για τον τεχνικό της Νίκης Στέλιο Μανολά δεν υπάρχουν και έτσι και οι Ανόλευκοι θα παραταχθούν πάνωπλοι στο ντέρμπι της ένατης αγωνιστικής. Ο Γιάννης Τοπούζης από το Σύνδεσμο Διαιτητών Θράκης με βοηθούς του Θανάση Δηλγεράκη από τη Δράμα και Μιχάλη Χαρίτση επίσης από τη Θράκη θα είναι οι διαιτητές της συνάντησης. Δεδομένη θεωρείται η ύπαρξη ισχυρής αστυνομικής δύναμης αύριο στην ευρύτερη περιοχή του Πανθεσσαλικού με σκοπό να αποτραπούν πιθανά επεισόδια σε περίπτωση άφιξης οπαδών των φιλοξενούμενων στο Πανθεσσαλικό. Ακόμη και αποκλεισμό για γεωταχή αυτοκίνητα προερχόμενα από την πόλη της Λάρισας προβλέπουν τα δρακόντια μέτρα ασφαλείας της αστυνομίας. Έτσι λοιπόν το αυριανό παιχνίδι θα το παρακολουθήσουν μόνο φίλοι των γηπεδούχων, όπως βέβαια θα γίνει και στο μάτς του δευτέρου γύρου. Από πλευράς ΠΑΕ, σύμφωνα με πληροφορίες, τυπώθηκαν 9.000 εισιτήρια, όμως μόνο τα 6.000 θα διατεθούν από τα 5 εκδοτήρια που θα λειτουργήσουν αύριο το μεσημέρι στο Πανθεσσαλικό, ύστερα από εισήγηση και πάλι της αστυνομίας. Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου ανακοινώνει ότι για λόγους ασφαλείας στον αυριανό αγώνα με την ΑΕΛ, ο χώρος του εντευκτηρίου στο πρώτο διάζωμα της σκεπαστής κερκίδας του Πανθεσσαλικού θα είναι προσβάσιμος και θα χρησιμοποιηθεί μόνο από μέλη των διοικήσεων των δύο ΠΑΕ. Και έτσι γι' αυτό το λόγο παρακαλεί τους φιλάθλους να μην προσπαθήσουν να εισέλθουν στο συγκεκριμένο χώρο. Τα εισιτήρια για την κερκίδα των VIP κοστίζουν 30 ευρώ, 20 ευρώ για την υπόλοιπη σκεπαστή, 15 για την ανατολική ανοιχτή κερκίδα και 10 ευρώ για τον νότιο πέταλο, ενώ 5 ευρώ κοστίζει το εισιτήριο για τα παιδιά.